Τώρα στην Ουκρανία, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ασφαλή παράδοση των σιτηρών στο Λίβανο αύριο, ώστε να ακολουθήσουν και άλλα φορτία. Πάμε στην απεσταλμένη του Sky στο Κιέβο, την Χρύσα Τσίχλη, που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Χρύσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εδώ στην Ουκρανία οι αρχές περιμένουν να λάβουν σήμα από την Κωνσταντινούπολη, όπου βρίσκεται το συντονιστικό κέντρο, για να συνεχίσουν την εξαγωγή των Ουκρανικών σιτηρών. Μιλήσαμε με τον αναπληρωτή διευθυντή των λιμενικών αρχών, που έχει την έδρα του στην Οδυσσό, και μας είπε ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι ακόμα και σήμερα να στείλουν τα 16, να δώσουν το πράσινο φως και να ξεκινήσουν τα 16 πλοία που είναι φορτωμένα με τα Ουκρανικά σιτηρά. Ωστόσο, πρέπει να περιμένουν πρώτα να λάβουν εγγυήσεις για την ασφάλεια αυτού του εκταξιδιού. Ο Ντμίτρο Μπαρίνοφ δήλωσε επίσης ότι τα πληρώματα είναι περήφανα για την αποστολή αυτή που έχουν αναλάβει, και τόνισε τη σημασία που έχει η εξαγωγή των Ουκρανικών σιτηρών τόσο για την Ουκρανική οικονομία όσο για τους Ουκρανούς αγρότες, αλλά και για την παγκόσμια κοινότητα και τις χώρες της Αφρικής, στις οποίες θα φτάσουν τελικά τουλάχιστον τα πρώτα φορτία των Ουκρανικών σιτηρών. Από πλευράς Τουρκίας φτάνει η είδηση ότι αναμένουν να φεύγει ένα πλοίο την ημέρα από τα λιμάνια της Οδυσσού. Ωστόσο, αυτές είναι χαμηλές προσδοκίες. Δεν ανταποκρίνεται αυτή η εκτίμηση στις προσδοκίες των Ουκρανών, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολιάζοντας το πρώτο πλοίο που έφυγε από τα Ουκρανικά λιμάνια να λέει ότι ναι, σε συμβολικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς να χαρούμε. Ας περιμένουμε πρώτα να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία. Μάλιστα, εντωμεταξύ, Χρύσα, χθες συνεχίστηκε το σφυροκόπημα των Ουκρανικών πόλεων από τα ρωσικά πυρά. Είχαμε νέους βομβαρδισμούς και στο Μικολάιβ, στο Νότο, αλλά και στο Ντονέτσκ. Μάλιστα, στο Ντονέτσκ ξεκίνησαν οι εκενώσεις που είχε ζητήσει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το ανακοίνωσε η υπουργός, η αρμόδια για τα συγκεκριμένα θέματα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι στη Χερσόνα, εκεί που συνεχίζεται η Ουκρανική αντεπίθεση, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές ότι έχουν πληροφορίες πως οι Ρώσοι έχουν δημιουργήσει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μπερισλάβ, προκειμένου να μπορέσουν να περιθάλψουν τους Ρώσους στρατιώτες, καθώς όλο και περισσότεροι Ρώσοι στρατιώτες τραυματίζονται στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Σε αυτό το νοσοκομείο έχουν ήδη μεταφέρει 40 γιατρούς από τη Ρωσία, προκειμένου να δώσουν στους τραυματισμένους την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται. Θα συνεχίσουμε την αντεπίθεση. Προκύπτει αυτό από το γραφείο του Ουκρανού Προέδρου, με τον επικεφαλής του να δηλώνει ότι μέχρι το χειμώνα θα πρέπει να έχουμε ανακαταλάβει και να δώσουμε όλες τις περιοχές. Δεν θα κάνουμε πίσω, δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα κάνουμε καμία διαπραγμάτευση όσον αφορά την εδαφική μας ακεραιότητα, και πρέπει να πετύχουμε τα περισσότερα μέχρι το χειμώνα. Κατόπιν η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Χρύσα Τσίχλη, σε ευχαριστούμε πολύ.